Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ακόμη ένα All About Harrison Air, το δεύτερο για αυτή την εβδομάδα, σήμερα 3η 6 του Οκτώβρη, του Νοέμβρη. Έτσι όπως το λες, νομίζω θα λες Ντονέρ, όχι Ονέρ. Ωραίο το Ντονέρ, ωραίο το Ντονέρ. Λοιπόν, Χρήστανθο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα, με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλα τα τελευταία νέα και την ειδησιογραφία από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Με το ενδιαφέρον όλων φυσικά να είναι και σήμερα στραμμένο στην διάδοχη κατάσταση που θα υπάρξει στον πάγκο του Άρη και ποιο θα είναι τελικά ο άνθρωπο που θα επιλεχθεί για να αντικαταστήσει τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από χθες. Το τυπικό βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με τη λύση του συμβολέου. Έχει πέσει το διπλό του Άρη στην Απόλλωνα Σμύρνης μετά την αποχώρηση. Καλό. Έχει πάει στο 1,88. Τίμιο. Ξεκίνησε από 2,05, πήγε στο 1,93, τώρα είναι 1,88 βλέπω. Καλό. Το διπλό του Άρη στον Απόλλωνα Σμύρνης και επίσης έχει γίνει φαβορί ο Άρης μέσα στην Κρήτη με τον Όφη. Ξεκίνησε με 3 μονάδες το διπλό και 2,85 ο άσος. Τώρα έχει πάει στο 2,65 το διπλό. Καλό. Κερδίσαμε. Τι? Τα πήραμε τα μάτς. Εύκολα. Ωραία. Επίσης δίνει πρώτο σκόρερ τον Γιουνές 25 απόδοση. 25. Με 25 απόδοση. Πρώτο σκόρερ Γιουνές. Ενώ δίνει 30 στον Μπέλκα και στο Φορτούνι και στο Μανιά. Άρα έχει το Γιουνές πάνω από το Μανιά. 50 δίνει στο Μπακασέτα. Στο Μαγκάιβερ. Αφού ο τέτοιος. 50 στο Χριστοδουλόπουλο. Ο Αστέρας δεν σκοράρει με τίποτα. Μασούρα 75. Μάλιστα. Αυτά είναι. Θα τα πούμε λοιπόν. 1, 2, 3, όλα αυτά. 4, 5. 7ο φαβορείο Γιουνές. Τον πιστεύει ο. Ποιος? Ο Στίχημαν. Τουλάχιστον κάποιος τον πιστεύει. Ναι, σωστά και αυτό. Λοιπόν, φωτογραφίες. FM και ενώ θα τη στείλω το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 6 ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα μας πει ο Χρήστανθος σε λίγο ποιος θα είναι τελικά ο νέος προπονητής του Άρη. Θα μας τον αποκαλύψει. Μίλησε μαζί του νωρίτερα. Πήρε το OK και θα μας πει σε λίγο το όνομα που θα κάτσει στην ηλεκτρική καρέκλα που λέγεται Πάγκος του Άρη. Γιατί έχεις μπει σε αυτό το site? Εδώ θα μπω. Πού θα μπεις? Α, για να, γιατί συνήθως γράφουν εδώ πέρα, ναι. Δίνουνε, όντως. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια περιμένουμε όλοι μας, περιμένει και η ίδια η ομάδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Και όταν αναφέρομαι στην ομάδα νεότους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι από χθες το μεσημέρι που βρίσκονται σε ρεπό και θα επιστρέψουν αύριο το πρωί. Παρακολουθούν και αυτοί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις για το ποιος θα είναι ο διάδοχος του ΕΡΕΡ και ποιος θα τους καθοδηγήσει από εδώ και πέρα. Μπορεί αυτή να είναι και η πρώτη μεγάλη ενδιαφερόμενη της απόφασης που θα ληφθεί από την διοίκηση της ομάδας, γιατί μεταξύ πολλών άλλων αυτή η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Άρη μπορεί να σημαίνει και νέες ευκαιρίες για κάποιους. Άλλο τώρα θα τις αξιοποιήσουν ή όχι. Αλλά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής, πάμε σε ένα βαθμό και σε μια επαναξιολόγηση του ρόστερ από τον νέο τεχνικό. Μπορεί να μην αλλάξει κάτι σχέση με αυτά που είδαμε έχοντας τον Ερέρα στον πάγκο της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση και αυτό μεταξύ άλλων έχει το δικό του ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν θα βρει τον Άρη στην Ριζούπολη με νέο προπονητή. Εγώ νομίζω ότι αν μέχρι και αύριο δεν υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη, θα είναι δύσκολο να δούμε τον επόμενο προπονητή του Άρη να είναι στον πάγκο της ομάδας την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν θα έχει και το χρόνο άλλο τον οποίο θα ήθελε για να δουλέψει με την ομάδα. Εντάξει, 2-3 μέρες τώρα δεν είναι αρκετές σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Άρη να πηγαίνει με το δίδυμο του Τόλι Τερζή και Πασχάλη Μελισσά στο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, για το οποίο η ομάδα θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία της μετά αυτό το ηλεκτροσόκ, συσσαγωγικά θα λέγαμε, που υπέστη με την αποχώρηση του προπονητή, ο οποίος θα παραμείνει βέβαια στην Θεσσαλονίκη για κάποιες μέρες ακόμα σίγουρα. Και για πήγαινε λίγο πιο πάνω. Πήγαινε λίγο πιο πάνω. Δεν πας λίγο πιο πάνω. Όχι, θα πάω. Βλέπω μια συνέντευξη του Πάκο Ερέρα στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει αποδοθεί σωστά ή όχι. Ναι.
Αλλά όταν ο Πάκο Ερέρα χαρακτηρίζει μικρή ομάδα τον Άρη σε σχέση με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, τότε προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε ποια ομάδα είναι. Ναι, εντάξει. Είναι αυτό, νομίζω εντάσσεται σε αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολύ. Επίσης λένε ότι του χρωστούσαν λεφτά, ένας δημοσιογράφος λέει ότι του χρωστούσαν 4 μήνες τον Ερέρα κτλ. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει πει κάτι τέτοιο και ούτε το επιβεβαιώνει, το αντίθετο λέει ο Ερέρα. Αλλά άμα του χρωστούσαν 4 μήνες, δηλαδή ήταν απλήρωτος από την αρχή. Τώρα θα αρχίσει αυτό το πράγμα φυσικά, είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι τι αντιδράσεις έχει ο οργανισμός Άρη. Δεν θέλω κάτι περαιτέρω να σχολιάσω στο συγκεκριμένο κομμάτι και ζήτημα, αλλά προφανώς όταν λέει έτσι, μάλλον δεν είχε αντιληφθεί πραγματικά σε ποια ομάδα βρίσκονταν ο coach. Εφόσον το έχει πει αυτό, έτσι, γιατί πολλές φορές ξέρεις, λέμε κάτι άλλο και μεταφέρεται κάπως αλλιώς το όλο θέμα. Και νομίζω ότι με αυτές τις δηλώσεις χάνει και τους λίγους υποστηρικτές που μπορεί να είχε πλέον. Μου άρεσε που μια ομάδα μικρή σαν τον Άρη μπόρεσε και απέδωσε τόσο καλό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να έχει πει τέτοιο πράγμα βέβαια ο ίδιος ο Ερέρα, αλλά. Ναι. Εντάξει, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του και τον λόγο του. Είναι κάτι που είπε στο, κάτσε να δω πώς το λένε, στο Punto 7 Radio. Punto. Ναι, αυτή είναι η μετάφραση την οποία έχουν αποδώσει εδώ, βλέπω στο Sport 24. Μικρή ομάδα να τον χαρακτήρισε δεν νομίζω, γιατί στις δηλώσεις του μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό που τον άκουγα, είπε ότι και εμείς είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Τώρα, καθένας μπορεί να παραποιήσει, ξέρεις, κάποια πράγματα όταν είναι σε μια άλλη χώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τοποθέτηση. Τώρα βγαίνει και ένας απίθανος και λέει όχι ήταν απλήρωτος, όχι το ένα. Αυτά θα υπάρχουν. Η ομάδα βέβαια, έχοντας ρωτήσει και τους ποδοσφαιριστές και όλους, είναι κανονικά πληρωμένη. Φαντάζομαι ότι και με τον Ερέρα θα υπάρξει κάτι ανάλογο. Θα φύγει δηλαδή και θα έχει εξοφληθεί πλήρως. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα δηλώσεις τέτοιου είδους, αν πραγματικά υπάρχουν, θα πρέπει για μένα να μην υπάρχουν βασικά. Να μην έχουν υποθεί. Αλλά πάντα, πριν ξεφωνήσω κάποιον εντός εισαγωγικών, περιμένω να δω αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πάντα αυτό το οποίο σημειώνω είναι ότι πρέπει να αφήνουμε το παρελθόν. Φυσικά να μας διδάσκει, φυσικά και να μαθαίνουμε από αυτό, αλλά θα πρέπει ο Άρης να προχωρήσει μπροστά και όχι να κολλάει στο παρελθόν, γιατί κολλώντας στο παρελθόν εξυπηρετείς μόνο αυτούς που θέλουν να καλλιεργήσουν την εσωστρέφεια, θέλουν μόνο να δημιουργήσουν προβλήματα για το μέλλον. Ο Άρης πρέπει να κάνει μια σωστή επιλογή προπονητή. Συμφωνώ 100% με το κείμενο του Αλανιάρη σήμερα στο Λαμπαουτάρης. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε για να το διαβάσετε. Καταρχήν, γιατί είναι διαφορετικό από όλων των υπολείπων, γιατί πάρα πολύ απλά ο Αλανιάρης δεν είναι δημοσιογράφος. Και νομίζω φαίνεται αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Και ένα άλλο πλεονέκτημα νομίζω που έχει, αν και επηρεάζεται γιατί υπάρχει το ίντερνετ πλέον στη ζωή μας, δεν ζει στη Θεσσαλονίκη. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να έχει καθαρό μυαλό σε περιόδους κρίσεων. Έχοντας λοιπόν την δυνατότητα τις περισσότερες ώρες του να τις περνάει στην πρωτεύουσα, νομίζω ότι γράφει με ένα πολύ πιο ψυχρό τρόπο που πολλές φορές βγάζει και την πραγματικότητα. Αν πάντως αυτή η δήλωση του Ερέρα ευσταθεί και μεταφράστηκε σωστά και αποδόθηκε σωστά, τότε έρχεται για να επιβεβαιώσει νομίζω αυτό το οποίο ξέραμε ήδη, ότι δεν ήταν μόνο ότι δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στα δεδομένα του Άρη, δεν αντιλήφθηκε τελικά το που είχε έρθει και είναι νομίζω, εγώ θα το χαρακτήριζα και κάπως... Αυτή τώρα που ξεφωνίζατε, γυρίστε την. Τώρα εγώ να σου πω κάτι. Τώρα γυρίστε την που είπε έτσι. Πρόσεξε με λίγο. Είσαι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία λύσεις του συμβολέου σου μια ομάδα, έτσι. Γιατί να τοποθετηθείς και να περιμένεις να περάσουν. Για μένα δεν έκανε καλά. Γιατί καλά πρώτα. Καλά. Όχι, άκουσε με λίγο. Δικιά μου γνώμη τώρα. Σου λέω εντάξει, εσύ το βλέπεις αλλιώς. Για μένα πρώτα όφελε να μιλήσει εδώ. Και εγώ, από όσο γνωρίζω, έχει την πρόθεση να το κάνει. Φίλες, και ήθελε να το κάνει. Ισπανός είναι. Τον πήρε ένας φίλος του Ισπανός, δημοσιογράφος. Ωραία, πες τον και εσύ ότι περίμενε να τελειώσω και θα μιλήσουμε μετά. Εντάξει. Για μένα αυτό θα έπρεπε να κάνει. Μέχρι να τελειώσουν οι συζητήσεις. Εντάξει. Επέλεξε να μιλήσει και επέλεξε να πει και κάτι το οποίο δεν είναι τιμητικό τώρα για τον ίδιο. Να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο
την ομάδα στην οποία δούλεψε, έστω για 4 μήνες, όσο και αν δούλεψε. Εντάξει, με τις καλές του και τις κακές του στιγμές. Και εγώ θα ξαναπώ ότι είναι καλός προπονητής. Δεν είναι κακός προπονητής. Δεν θα μπούμε τώρα στη δικασία να βγάλουμε κακή επειδή είπε αυτό το οποίο είπε. Εντάξει. Σίγουρα όμως και τα λάθη του. Εντάξει. Όπως θα έπρεπε να σεβαστεί τους 4 μήνες που ήταν στην ομάδα, την ανοχή που υπήρξε σε κάποια ζητήματα όσον αφορά τον τρόπο δουλειάς του και της καθημερινότητάς του, έτσι, που είχε κάποια έτσι σφάλματα, να το πούμε έτσι, δεν τα σεβάστηκε όμως όλα αυτά, αν όντως έκανε αυτή τη δήλωση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα η ζωή προχωράει. Αλλά κάποια πράγματα οφείλουμε να τα καταγράφουμε και τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Εντάξει. Να σέβεσαι. Δεν γίνεται, ας πούμε, εγώ. Πρέπει να έχεις να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να φύγω εγώ από το Λαμπάου Τάρις Χρήσανθε και να πω ότι δεν είναι το νούμερο ένα site του Άρη, ας πούμε. Γιατί είναι. Καταλάβες. Σωστός. Εντάξει. Δεν γίνεται. Μετά φύγεις να το τα λες. Λοιπόν, αυτό θα πω. Γιατί και ο Ερέρα την Κυριακή το απόγευμα, όταν ήταν προπονητής του Άρη, είπε ότι και εμείς είμαστε εξίσου μεγάλη ομάδα. Είναι οι δηλώσεις στην ΕΡΤ με το που τελειώνει το μάτς. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Καταρχήν να δούμε πώς το έχει πει ο άνθρωπος. Αν δεν το έχει πει έτσι, οκ. Okay. Εντάξει. Τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι τι κάνει ο Άρης από εδώ και πέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Άρη. Και αυτό είναι η αντίληψη της πραγματικότητας. Γιατί ένας ξένος προπονητής, ο οποίος βλέπει τον Άρη στη Γάμα και στη Β' Εθνική επί 4 χρόνια, και τον βλέπει να επιστρέφει, και ένας Ισπανός δημοσιογράφος, αυτή την αντίληψη έχουν. Για μένα κακώς μίλησε, άσχετα αν το είπε ή όχι. Κακώς μίλησε. Εντάξει, και εσύ ειδικά που είσαι Ισπανός και ξέρεις τι έχει καταφέρει ο Άρης και κόντρα ισπανικής ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορείς να βγεις τώρα να μιλήσεις αυτό το πράγμα. Αν όντως το είπε, το επαναλαμβάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε, Βασίλη Καβαδία, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έχοντας φτάσει 5.30, και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Το καλύτερο είναι να προκύπτει ρεπορτάζ την ώρα της εκπομπής. Το ακόμα καλύτερο είναι να λαμβάνεις στο κινητό σου, στο Messenger, καμιά 30 μηνύματα που το προηγούμενο μήνυμα είναι αποθεωτικό για τον Ερέρα, και το μήνυμα που έρχεται τώρα στο κινητό σου να βρίζει τον Ερέρα. Αλλά είναι και το μεγαλύτερο δίδαγμα για όλους μας. Μην λειτουργείτε παρορμητικά. Μην τρελαίνεστε αν δεν ξέρετε όλες τις παραμέτρους. Και ποτέ προσωπολατρία. Να πούμε καταρχήν για αυτό που κυκλοφόρησε από τον Ισπανό συνάδελφο, βέβαια δεν το έχει πει ο Ερέρα, έτσι, ότι ήταν απλήρωτος 4 μήνες κτλ. Η τοποθέτηση επίσημα της ΠΑΕ Άρης είναι ότι είναι πληρωμένος κανονικότητα σε όλα, με εξαίρεση τον Οκτώβριο, ο οποίος πληρώνεται αύριο σε όλη την ομάδα. Αν φτάσαμε στο σημείο 5 Νοεμβρίου να μαλώνουμε γιατί δεν είναι πληρωμένος ο Οκτώβριος, νομίζω ότι είναι μια πρόοδος αυτή για την ομάδα. Πολύ καλά είμαστε. Μάλλον. Κοίταξε, αν ήταν απλήρωτη η ομάδα, παιδιά, να είστε σίγουροι ότι θα το μαθαίναμε από τους παίκτες. Σίγουρα. Θα μας έβαλε, παιδιά, δεν έχει πληρώσει ακόμα. Οι παίκτες λένε κανονικά πληρωμένοι είμαστε. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τώρα, για το σχόλιο του Πάκο Ερέρα ότι περί λαγανές και λαγάνες και όλα τα υπόλοιπα και Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση, και προφανώς γι' αυτό, ρε φίλε, υπήρχε και αυτή η αβάντα από πολλούς συναδέλφους από άλλα ρεπορτάζ για τον Πάκο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δήλωση η οποία θα κοσμήσει τα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων του. Το Πάκο 4, το στείλει ο Σταύρος, το βάλουνε. Το συγκεκριμένο πρώτο, πάνω. Θα σου πω σε λίγο. Να σταλεί πάντως, να το βάλουμε. Αλλά για μένα δείχνει ένα πράγμα. Δείχνει ότι ο προπονητής δεν είχε αντίληψη του σε ποια ομάδα βρισκόταν. Όταν βγαίνεις και τοποθετήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, προφανώς, δεν λέω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, δεν έχεις αντίληψη το πού βρισκόσουν. Όταν αντιμετωπίζεις την παρουσία σου στον Άρη και έχοντας ζήσει το Άρης ΠΑΟΚ, το Άρης Ολυμπιακός, το Άρης Λεβαδιακός και το Άρης Λάρισα με όλο αυτόν τον κόσμο, προφανώς και αυτό δεν αντιλαμβάνεσαι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, την δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι η τοποθέτηση που έκανε στην Ισπανία ο Ισπανός τεχνικός.
και ο καθένας πλέον μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του. Πάντως να ξέρετε ότι δεν ξέρω ποιος επικοινωνιολόγος πρότεινε την όλη φάση αυτή με το να υπάρξει ένα είδος εσωστρέφειας περαιτέρω στον Άρη, αλλά ξέρετε ότι αυτό το γυρίζει το θέμα. Δηλαδή έπρεπε να αφήσετε πραγματικά τον Αριανό να μαλώνει μόνος του από χθες. Χθες η εσωστρέφεια και το ότι μάλλον Αριανή για τον Ερέρα ήταν ένα υπαρκτό γεγονός. Με τέτοια δημοσιεύματα και τέτοια θέματα αλλάζει η φάση. Εγώ το θεωρώ θετικό το δημοσίευμα. Γνωρίζοντας την ψυχολογία του Αριανού που εμφανέστατα δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι στο Sport 24 που αναδεικνύουν το θέμα με τον τρόπο που το αναδεικνύουν. Εγώ τη γνωρίζω την ψυχολογία του Αριανού. Καλό του κάνει τώρα αυτό. Καλό κάνει στην ομάδα γενικότερα, να ξέρετε. Αυτό το κάνει καλό τώρα στην ομάδα. Αλλά θέλω πραγματικά να είστε όλοι σας και προσεκτικοί. Και δείτε πόσο προφητικός ήταν ο Αλανιάρης όταν τα έγραφε πριν από αυτά. Είναι το μεγαλύτερο θέμα σε μια ομάδα όπως ο Άρης του να μην αντιλαμβάνεσαι σε ποιο σύλλογο βρίσκεσαι. Όταν λοιπόν μπήκε ο Άρης και αντιμετώπισε την ΑΕΚ με αυτή την νοοτροπία που λέει ο προπονητής, τι ελπίδα είχε ο Άρης? Τι στόχο λοιπόν είχαμε στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ όταν τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο? Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί στην Ελλάδα μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό λες ότι είμαστε μεγάλη ομάδα και τώρα μικρή? Και βλέπετε να καταλαβαίνετε επίσης πότε κάτι είναι ψέματα. Αν ήταν πραγματικότητα το περί απληρωσιάς, θα ήταν μέσα στις τοποθετήσεις του. Βλέπετε ότι είναι χωριστό tweet ενός δημοσιογράφου. Και όχι τοποθέτηση του προπονητή. Ο οποίος αύριο αναμένεται να λύσει και τυπικά το συμβόλαιο του με τον Άρη. Ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος αξιώνει και ένα ποσό ως αποζημίωση από το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς. Εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης φυσικά. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Άσχετα αν κανονικά θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τα χρήματα, μέχρι το διάστημα που δούλεψε. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι στις ομάδες. Έχεις δικαίωμα να ζητάς την αποζημίωση, θα το κάνει, θα το πράξει και θα δούμε με ποιο ακριβώς τρόπο θα λυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να εστιάσουμε στον επόμενο προπονητή. Θεωρώ ότι στις επόμενες 48 ώρες από, όχι 48, στην ουσία είναι από αυτή τη στιγμή μέχρι αύριο το βράδυ, το πολύ, το μεσημέρι της Πέμπτης θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή του Άρη και κατά πάσα πιθανότητα, και το λέω αυτό γιατί δεν είμαι εγώ που αποφασίζω και δεν είμαι εγώ διοίκηση, ο Άρης θα έχει στον πάγκο τη Δευτέρα νέο προπονητή. Τώρα, επειδή ρωτάτε όλοι, νωρίς μας θυμήθηκες, επειδή ρωτάτε όλοι αν είναι ο Σάβας Παντελίδης ο νέος προπονητής, ο Σάβας Παντελίδης αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν τώρα, σήμερα ή αύριο, ολοκληρώσει το συμβόλαιο του με τον Αστέρα, τη συνεργασία του με τον Αστέρα, τότε είναι πολύ πιθανόν να είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη. Αν δεν λύσει το συμβόλαιό του με τον Αστέρα αύριο ή μεθαύριο, τότε ο Άρης θα έχει ως πρώτο φαβορί έναν ξένο προπονητή που ήδη έχει συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο συνεργασίας. Άρα θα είναι ή ο Παντελίδης εφόσον τελειώσει με τον Αστέρα και εφόσον υπάρξει η προοπτική αυτή, γιατί ο Άρης δεν χώνεται σε αυτό το κομμάτι, ή ξένος προπονητής που από την Πέμπτη το μεσημεράκι θα είναι, αν δεν υπάρχει δηλαδή Παντελίδης, θα είναι πρώτο φαβορή για την ομάδα και την έλευσή του στην Θεσσαλονίκη. Παρεμπιπτόντως να ρωτήσω τους συναδέλφους του Sport 24, οι 5 μήνες που χρωστάει ο Αστέρας Τρίπολης στον Παντελίδη θα το σημειώσουν ή όχι ακόμα? Με αυτά και με αυτά δεν βάλαμε φωτογραφία, ρε φίλε, στο Instagram.
παράληψη μεγάλη. Θα βάλουμε στο Instagram του Λίμπερο. Να βάλεις. Θα βάλω, ρε φίλε. Θα τη βάλω τη φωτογραφία. Λες και είμαστε 10 χιλιόμετρα μακριά είναι εδώ πέρα. Μπορείς να του ζουμάρεις λίγο, ξέρεις, αν θες. Όταν πας τη βάλεις στο Instagram, μπορείς να του ζουμάρεις λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Θα τη βάλω μακριά ό,τι είμαστε. Εντάξει, βάλεις μακριά. Λοιπόν, θα ανοίξω τώρα γραμμές. Τώρα. Τώρα, ναι. 23 10 287 888. Είναι ανοιχτές οι γραμμές. Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε και μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις και του προπονητή στην Ισπανία που σας είπε Λεκανές και για όλα τα υπόλοιπα θέματα και ζητήματα. Να ξέρεις. Δεν θα μου πεις ποτέ ποιος είναι. Όχι βέβαια. Τι. Αυτό που κάθεσαι με τα πόδια πάνω στα μπράτσα και τα σπάστ. Αφαίρεσε λίγο δύο μπράτσα από καρέκλα από το μισθό του. Αυτό τα σπάει. Είμαι πολύ κουρασμένος. Μετά σπάνε τα μπράτσα όμως. Δεν σπάει το μπράτσο. Το πόδι μου, ρε Χρήστα, τι είμαι. 100 κιλά πόδι. Είμαι ο Βράνκοβιτς, είμαι. Ο Βράνκοβιτς. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, Κώστας. Έλα, Κώστα. Ο λόγος που έφυγε ο Ερέρα είναι επειδή θεωρούσε την ομάδα Λεγανές. Αυτό λέτε εσείς. Όχι. Αλλά τι λέτε. Είναι μια απόδειξη. Τι σχέση έχει το τι θεωρούσε την ομάδα. Γιατί διακρίνω μια ειρωνία απέναντι στον άνθρωπο που μέχρι χθες τον λέγατε κύριο με κεφαλαίο. Όταν βγαίνει ρε φίλε και με λέει Λεγανές και ο Πάουκ είναι Μπαρτσελώνα. Δηλαδή θεωρείς δεν ότι, έχει αντιληφθεί που ήταν. Ναι, ότι ρεαλιστικά θεωρεί τον Πάουκ Μπαρτσελώνα. Την ΑΕΚ Ρεάλ και τον Ολυμπιακό Αθλητικό Μαδρίτης. Σε κάθε γιατί περίπτωση ο Άρης δεν είναι Λεγανές. Ο Αλέξης στην άλλη εκπομπή πήρε και έβγαλε και έδωσε στον κόσμο να καταλάβει όλη τη συνέντευξη και το ύφος που έγινε η συνέντευξη. Έτσι, τι με νοιάζει ρε φίλε, ο Αλέξης ή ο Κώστας ή ο Μάκης, εγώ κάνω ναι, τη δική μου. Ναι, είναι τέλος πάντων. Δεν είναι αυτός ο λόγος και αν θέλουμε ποιος να είπε, ποιος λόγο, είπε ότι είναι ο λόγος. Ο άλλος προπονητής, ποιος είπε ότι τους είπε ότι είναι σαρδέλες και παίζουν με τους αστακούς και τον έχουν θεοποιήσει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος προπονητής, ένατος βγήκε την χρονιά. Μισό λεπτό, περίμενε, μάθε λίγο να ακούς. Δεν είπαμε ότι ο λόγος απομάκρυνσής του είναι αυτός. Βασικό. Είναι πολύ εύκολο, Χρήστα, να πιαστούμε από μία λέξη ναι. και να την κάνουμε από έτσι σημαία μας. Ναι, φίλε, εμένα με πείραξε, με ενοχλεί εμένα αυτό. Εμένα με ενόχλησε πολύ. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είμαστε οι πρώτοι. Μα ποιος είπε ότι είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι η λειτουργία της ομάδας. Ο λόγος είναι η λειτουργία της ομάδας και το γεγονός ότι πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής θεωρούν ότι ο προπονητής ο συγκεκριμένος δεν δουλεύει σωστά. Συμφωνώ απολύτως. Και είμαι ο πρώτος που βγήκε και στην εκπομπή και σου είχα πει, αν θυμάσαι, ότι αν ο τεχνικός διευθυντής και ο ιδιοκτήτης πείθονται ή δεν πείθονται, είναι υπεύθυνοι και εμείς θα τους στηρίξουμε ότι επιλέξουν. Δεν έχει σχέση η δήλωσή του με το τέτοιο. Άλλο να πιανόμαστε από μία λέξη που το ύφος των Ισπανών είναι έτσι. Το δεν είπα είναι αυτό, αν το άκουσες. Αν τα άκουσες, το είπα. Πράγματα, το είπα αυτό, αν το άκουσες. Δεν τα θεωρούν προσβολή. Ναι, παρόλα αυτά. Από μία λέξη. Καλά, συγγνώμη να μην πω ότι με ενόχλησε. Τι θες να πω, ότι μ' άρεσε. Όχι, με ενόχλησε, αλλά δεν θα κάτσω να αποδομήσω τον Ερέδα για αυτόν τον λόγο. Δεν τον αποδόμησε κανένας για το. Όχι, ούτε ως προπονητή. Ούτε δεν είναι μόνο το πώς λέμε κάτι, αν λέμε κάτι. Ναι. Είναι και το πώς το λέμε. Συγγνώμη, αλλά εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε, το ακούω αυτό. Από έναν άνθρωπο που ήταν στην ομάδα μου 4 μήνες. Και του συμπεριφερθήκαμε άπαντες. Μα αυτό, μα να σου πω κάτι. Πρόσεξε λίγο. Αυτό θα γίνει τώρα. Αυτή η τοποθέτησή του. Που θα πρέπει να έχεις συνέστηση όταν μιλάς δημόσια, αυτή την τοποθέτηση θα γίνει όπλο στα χέρια της προπαγάνδας. Επίσης, διαφωνείς. Ωραία πράγματα για το σύλλογο, τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί δεν είπε για τον κόσμο. Γιατί δεν βγάζεται προς τα έξω το τι είπε για τον κόσμο. Πώς να το βγάλω εγώ δηλαδή αυτό προς τα έξω. Λοιπόν, είδες λοιπόν ότι πιανόμαστε από μία λέξη που ίσως μας βολεύει και μερικές φορές. Μα δεν έχει πει, μα δεν υπάρχει συνέντευξη κάτι για τον κόσμο. Για να δείξουμε τι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, Χρήσανθε. Δεν είναι δηλαδή πώς, το ύφος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα για ποιο πράγμα. Για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τι, ό,τι δηλαδή, τι πώς είναι. Ότι δεν σε θεωρεί Λεγανές αυτό που είπες. Ας πιαστούμε λοιπόν. Τι με θεωρεί. Γιατί το είπε τότε. Έφερε ένα παράδειγμα. Να μην το φέρει, έφερε ρε φίλε. Ένα παράδειγμα, άνθρωπος. Είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν γίνεται. Για να δείξει πόσο μπροστά είναι κάποιες ομάδες και πόσο πίσω. Δεν είναι αυτή η διαφορά λοιπόν. Δεν είναι αυτή η διαφορά. Να πει για τα μπάτζετ. Να πει για τα μπάτζετ. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μικρή ομάδα τον Άρη. Όταν λέει μικρή ομάδα τον Άρη, δεν έχει αντιληφθεί που ήταν. Εμένα αυτό μου δείχνει. Αν θες να πω κάτι άλλο, δεν θα το πω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
δεν είναι μικρή ομάδα ο Άρης, γιατί δεν καθορίζεται από την παρουσία του, όπως γράφει και ο συνάδελφος, ο Ισπανός, που γράφει ψέματα ότι είναι 4 μήνες απλήρωτος. Άρα δεν πληρώθηκε ποτέ. Γιατί είναι πληρωμένος κανονικά μέχρι. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Ο Ερέρα δεν το είπε. Το γράφει όμως ο άλλος off the record σε τουιτάρισμα. Είναι αυτός που πήρε τη συνέντευξη. Ναι, και ξέρεις πόσο όμως, προπαγανδίστηκα το τώρα αυτά μπλέκονται. Έκανε ο πρώην προπονητής της ομάδας για το σύλλογο. Είπε ότι είναι μικρή ομάδα ο Άρης. Τώρα αν ο άλλος είναι περίεργος και λέει και ψευτιές, είναι ένα δικό του θέμα. Αυτό είναι ένας ωραίος συνδυασμός που το παίρνουν λοιπόν σε ένα αθηναϊκό site, το υπερτονίζουν και βγαίνει το συμπέρασμα ότι μια μικρή ομάδα όπως ο Άρης έχει απλήρωτο τον προπονητή και γι' αυτό έφυγε ο προπονητής. Και όλοι θα λένε και αύριο θα βγουν τώρα διάφοροι με και χωρίς μαλλιά και θα λένε α, ήταν απλήρωτος γι' αυτό. Καταλαβες πώς πάει η προπαγάνδα. Μικρή σας είπε, μικρού σας είπε ο προπονητής σας, θα λένε. Έκανε φάουλ σε αυτό το κομμάτι. Που είναι άσχετο με το γιατί έφυγε. Το γιατί έφυγε είναι δουλειά του Καρυπίδη και του Διαμαντόπουλου και να αποφασίσουν και να εξηγήσουν και στον κόσμο. Μιλάμε για κάτι άλλο τώρα. Προφανώς και είναι δικιά του. Δεν τίθεται. Αυτό λέω. Γιατί τα μπερδεύεις όμως το ένα με το άλλο. Εσύ είπες ότι τον αποδομούμε γι' αυτό. Όχι. Εγώ τον κρίνω για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και για εμένα με πείραξε πολύ. Και με πείραξε γιατί. Γιατί τον έχω ζήσει. Αν ήταν κάποιο το έλεγε κάποιο που δεν τον έχω ζήσει και μου δίνε τέτοια στοιχεία, θα ήμουν διαφορετικός. Να δούμε όλοι μας και να διαβάσουμε τη συνέντευξή του και θα καταλάβουμε τι έχει πει και πώς το έχει πει. Ναι. Και οφείλει και αυτός ο οποίος απευθύνεται δημόσια να αντιλαμβάνεται τις παρενέργειες μια τοποθέτηση. Πάντα. Πάντα πρέπει να το κάνει. Όταν έδωσε συνέντευξη στο goal της Αγγλίας, είχε πει όταν πήγαμε με τον Ράφα στην Λίβερπουλ, αυτό που είδαμε ήταν ένα διαλυμένο τμήμα. Ήθελα να πει για το technical department. Ναι. Και είπε ένα διαλυμένο τμήμα. Δεν βγήκε κανένας, ας το πούμε, να λέει πια η Λίβερπουλ έχει διαλυμένο τμήμα. Αυτό. Δηλαδή, δεν το ξέρεις αυτό. Ξέρεις αν ο Τσαλτίδης των Άγγλων το έλεγε? Ορίστε. Ξέρεις αν ο Τσαλτίδης των Άγγλων το έλεγε? Δεν το ξέρεις. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Να είσαι σίγουρος ότι θα τον είχαν εξισκήσει οι Άγγλοι, δεν υπήρχε περίπτωση. Καλά, είναι και διαφορετική η κουλτούρα στην Αγγλία σε τέτοια θέματα. Έχει 100 λέξεις Λίβερπουλ η εφημερίδα η τοπική, ενώ εμείς έχουμε 10 σελίδες Άρη. Εντάξει, έχει διαφορά. Ναι. Αν διαβάσεις. Πάντως σου κάτι, εσένα δεν σε ενόχλησε. Πήγε σε μια τριτοκοσμική ομάδα στη Λίβερπουλ, αλλά ναι, δεν ήταν έτσι. Δεν σε ενόχλησε εσένα ο χαρακτηρισμός που απέδωσε στην ομάδα? Ναι, με ενόχλησε, αλλά δεν θα τον κρίνω γι' αυτό. Όχι. Μα δεν τον κρίνουμε. Μα δεν τον κρίνουμε για αυτόν ως προπονητή. Αν πάρω και το απομονώσω, λέξει, ναι, με ενόχλησε. Αλλά επειδή ξέρω ότι ούτε και οι άλλοι είναι Μπαρτσελόνα και ούτε αυτό εννοούσε, ότι η ΑΕΚ είναι Ρεάλ και η ΟΠΑΠ. Ναι, αλλά άμα δεν το εννοεί, μην το λε. Μην το λε για να δημιουργήσει εντυπώσει τώρα. Και δεν το κάνει επίτηδε. Εγώ δεν λέω ότι το κάνει επίτηδε ο άνθρωπο. Έτσι. Και ξέρω ότι. Και επειδή έχω δουλέψει με του Ισπανού, του Αργεντίνου κτλ., ξέρω ότι είναι διαφορετικά από ότι να το ελπεί ο Ουζουνίδη, α πούμε, για την ΑΕΚ. Και δεν αλλάζει και η γνώμη ότι είναι καλός προπονητής. Καλός προπονητής είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά για μένα δεν πρέπει να το πει. Καταρχήν να σου πω κάτι, δεν έχει λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Ναι. Θα έπρεπε να βγει και να τοποθετηθεί πρώτα επίσημα να απευθύνει σε σένα, σε μένα, στον κόσμο του Άρη ένα αντίο και μετά να μιλήσει, και μετά να μιλήσει στην Ισπανία. Αλλά εντάξει. Μην το εμβαθύνουμε τώρα για το ποιο είναι ηθικό και ποιο όχι. Αλλά επισήμως δεν έχει μιλήσει και ο Διαμαντόπουλος. Πού θα έπρεπε επισήμως να μιλήσει? Ο Διαμαντόπουλος έχει επιλέξει να επικοινωνεί μέσω των μέσων ενημέρωσης με συγκεκριμένο τρόπο. Έχει καλέσει 3 φορές μέχρι τώρα τους δημοσιογράφους και τους έχει μιλήσει για τις σκέψεις του και τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά έχει λέγανε σε όλα τα ρεπορτάζ ότι είναι μια κουβέντα ανάμεσα στους δημοσιογράφους. Έτσι έχει επιλέξει. Όχι, κάποια από αυτά ήταν on the record που και φαίνονται. Αφού είναι γραμμένα. Αφού είναι γραμμένα. Ναι, είναι γραμμένα. Είναι μια off the record συζήτηση. Δεν ήταν off the record, ξαναλέω. Στο μέλλον, ήταν on the record. Τα είπε για να τα γράψουνε. Είναι η θέση του Άρη αυτή. Καταλαβες. Απλά ο Διαμαντόπουλος, εγώ έχω αντιληφθεί ότι δεν θέλει να στέκεται απέναντι από την κάμερα. Θέλει να μιλάει on the record και να το ενισχύει με 2 φράσεις off the record. Καταλαβες. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος του. Δεν θα τον κρίνω για αυτό το κομμάτι. Εγώ θα προτιμούσα να έχω κάποιον απέναντι στην κάμερα και να έχει και την δυσκολία του να εκτεθεί στην κάμερα. Εγώ αυτό προτιμώ. Από την άλλη, αυτός είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει ο ίδιος. Εγώ προτιμώ να βγαίνει και να λέει αυτό που ισχύει. Αλλά αυτό πίστεψε με πολλές φορές. Είναι πολύ όμορφα και δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
πίστεψέ με, αυτό πολλές φορές δεν κάνει καλό στις ομάδες. Και στο λέω έχοντας δουλέψει και μέσα. Είναι σχετικό και αυτό, αναλόγως. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Σχετικό είναι. Είναι σχετικό και αυτό. Οκ, καλό βράδυ. Έγινε, να σε καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Ωραία. 6 ώρα τότε λοιπόν. Τι? Δεν έχει άλλο. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο, 107,4. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του All About Harrison Air. 2-31-0-287-3-8. Παραμένουν ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τις 7 παρα 10 παρα 5 που θα πάμε παρέα. Και τα μηνύματά σας φυσικά FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για να σχολιάσουμε και την αποχώρηση του Herrera και τα όσα δήλωσε ο Ισπανός σε μέσο της χώρας του, μόλις ένα 24ωρο αφού έλυσε την συνεργασία του με τον Άρη. Εγώ το είπα και πριν, θεωρώ κάπως unfair αυτή την κίνηση του Herrera να τοποθετηθεί στην πατρίδα του πριν καν μιλήσει εδώ πέρα και πει κάτι στον κόσμο, όχι σε εμάς, σε εσάς κυρίως, έτσι, για την ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας. Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, καταρχήν μην ζητάμε από τον Herrera να μας μιλήσει, θα πρέπει κανονικά, τη στιγμή που δεν μας έχει μιλήσει επίσημα ο πρόεδρος. Από τότε που ανέλαβε σχεδόν. Έχει δώσει συνέντευξη. Συνέντευξη τύπου έδωσε, δεν έδωσε. Όχι. Να μιλήσει επίσημα για την ομάδα. Υπάρχει, και εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω πάνω σε αυτό που δήλωσε ο κ. Herrera, ότι μήπως και αυτό που είναι γύρω από την ομάδα μας δεν μπορούσε να καταλάβει τι ομάδα είναι τελικά ο Άρης και τι ομάδα πρεσβεύει. Δηλαδή. Παίζει και αυτό. Δεν παίζει. Ότι δεν κατάλαβαν οι υπόλοιποι και καταλάβαινε ο Herrera δηλαδή. Όχι, όχι. Τι. Να μην δώσει ο σύλλογος Άρη στον Herrera και στον κάθε Herrera να καταλάβει το που ήρθε. Δεν νομίζω ότι φταίει το περιβάλλον του για την συγκεκριμένη όχι, όχι. Δήλωση. Λέω ότι υπάρχει αυτό μια πιθανότητα. Εγώ δεν νομίζω να είναι αυτό. Βρε, και εγώ δεν, εννοείται και εγώ δεν θέλω να το νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά υπάρχει και μια τέτοια πιθανότητα. Τέλος πάντων. Εύχομαι όλοι να πάνε καλά, να βρει η ομάδα αυτό που πρέπει να βρει. Από όλους και από όλα. Ναι. Και επιτέλους να έχουμε στη διοίκηση και σε όλους τους αθλητές των τμήματων παντού ανθρώπους που να είναι αντάξει και ανάλογη με την ιστορία της ομάδας. Χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Δικαίως έφυγε. Εγώ τον είχα διώξει και πιο μπροστά, σου πω την αλήθεια. Ναι. Και πιστεύω με το ένα το ποδάρι ήταν να παίξω μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, λέμε. Και έχασε το παιχνίδι. Καλή ομάδα να ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ ή ο Παθναϊκός Ολυμπιακός, ο τρόπος που το έχασες μπροστά σε τόσο κόσμο. Ναι. Δεν χάνεται αυτό το μάτς, φίλε. Δεν χάνεται. Παίρνει τουλάχιστον την ισοπαλία και το τελειώνεις εκεί. Δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι. Από εκείνη την ώρα για μένα ήταν με το ένα το πόδι απόξω. Έχει δοκιμάσει 25 παίκτες όλα τα συστήματα. 4-4-2, 4-2-3-1 έχουμε βαρθεί. Μπες εσύ, βγες εσύ. Μπες εσύ, παίξε δεξιμπακ. Παίξε χα, παίξε αμυντικός. Φύγε από το κέντρο, πάνε στην άμυνα. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Νομίζω ότι ήταν και ένα από τα πράγματα που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση να... Βρε, 25 παίκτες έχει χρησιμοποιήσει, ρε φίλε. Μάμα, διότι σχεδόν δεν άφησε κανέναν να απόξω. Και τους άλλαζε και θέσεις. Τους άλλαζε και θέσεις. Τι θες να κάνει η διοίκηση, ρε φίλε. Εγώ θα επαναλάβω κάτι που το είχα πει από το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω να γίνω τα λεγαμενάκιας, αλλά και είναι και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν γίνεται μέσα στην εβδομάδα να μην δοκιμάζεις μία συγκεκριμένη εντεκάδα. Δεν σου λέω και τους 11, να δοκιμάζεις τους 7-8. Τους 9, ρε παιδί. Να βρεις έναν κορμό, γιατί αυτό θα βοηθούσε και να βρεθεί και πιο γρήγορα η ομοιογένεια και η χημεία. Σωστό. Σωστό. Αυτό, πρόσεξε με λίγο, αυτό, γιατί το έχω ζήσει και ρεπορταζιακά, στην δεύτερη θητεία του Αναστόπουλου. Κάποτε κοροϊδεύαμε τον Αναστόπουλο που το έκανε επίσης το ίδιο πράγμα.
Όχι, φίλε, αυτά τώρα δεν είναι κατασταλάξεις. Τώρα κάποιοι λέγανε ότι ο προπονητής ξέρει. Ναι, αυτό όμως αποδείχθηκε λάθος. Όχι. Καθές οι δηλώσεις, τι δηλώσεις, τι είναι αυτές, τι χαζοδηλώσεις είναι αυτές. Έκανε δηλώσεις στην Ισπανία ότι ο Άρης ήταν μια μικρή ομάδα σαν τη Λεγκανές. Άντε, πες με Σεβίλη, ρε, δεν με σπειράζει. Λεγκανές, σε είπε. Κοίταξε, αυτή είναι η νοοτροπία, ξέρεις. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος σκεφτόταν έτσι, από εκεί και έπειτα τώρα, εντάξει. Τι να σχολιάσουμε. Δεν χρειάζεται δε σχολιάζω, να πει τίποτα. Δεν σχολιάζω να... για την προπονητική και φυσικά δεν έφυγε γι' αυτό, έτσι. Είδαν, δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργούσε και τον έδιωξαν. Αλλά μετά όταν βγαίνεις και το λες αυτό, μου δείχνεις ότι δεν έχεις επίγνωση. Εγώ δεν νομίζω ότι το έκανε με κακή πρόθεση. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Όχι, αλλά ναι. Ήταν λίγο άστοχες δηλώσεις. Δεν είναι. Κάποιος... Και μην μιλάς, φίλε, στο φινάλ. Τι βιάζεσαι να μιλήσεις στην Ισπανία. Πες κάτσε να τελειώσω με τον Άρη και σας δώσω μια. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ φάουλ αυτή. Εντάξει. Λοιπόν. Όσο, για το φίλο το 503 λέει, επειδή εμείς τα διαβάζουμε όλα και δεν έχουμε κανένα θέμα, ίσα ίσα συζητάμε και αν κάνουμε λάθος το παραδεχόμαστε. Λέει, Χρήσαν, είσαι φάουλ. Είπαμε να προχωρήσουμε, αλλά μην κάνεις αυτά για τα οποία κατηγορείς τους άλλους. Τουλάχιστον πριν να το κάνεις βασικό θέμα της εκπομπής. Μην το κάνεις που προφανώς θες να μου γράψεις. Προέκυψε στην ώρα της εκπομπής. Την ώρα της εκπομπής βγήκε. Εντάξει. Η δήλωσή του. Και ασχοληθούμε δηλαδή. Και είναι η πρώτη του τοποθέτηση αφού έλυσε τη συνεργασία του με τον Άρη. Και συγγνώμη να πω κάτι. Τι να κάνουμε. Να έχει βγει, να έχει πει αυτό το πράγμα. Γίνεται χαμός με το συγκεκριμένο πλέον. Και εμείς να πούμε, α, δεν πειράζει. Ή να μην το κάνουμε θέμα της εκπομπής. Όχι. Για μένα ο Άρης, όχι η εκπομπή, ο Άρης δεν πρέπει να αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Και επικοινωνιακά πρέπει όλα μα όλα να τα σχολιάζουμε. Να έχουμε την οξυδέρκεια, να τα παρουσιάσουμε έτσι όπως πρέπει να τα παρουσιάσουμε. Προς όφελος του συλλόγου. Αλλά δεν είναι δυνατόν, φίλε μου, αυτό το οποίο θα είναι... αυτή η δήλωση του Ερέρα... θα είναι όπλο στα χέρια της προπαγάνδας για χρόνια. Για χρόνια. Επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, με ακούτε. Ναι, βέβαιος. Ναι, Αντώνης. Έλα, Αντώνη. Το χειρότερο που μου φάνηκε εμένα με τον κύριο Ερέρα ήταν ότι έμοιαζε να είναι αμετανόητος στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε και θα προσέγγιζε και τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό έκανε δήλωση ότι εμείς θα συνεχίζουμε να παίζουμε face to face, εννοώντας δηλαδή όλοι θέλουμε να παίζει ο Άρης face to face, αλλά έχοντας ένα πλάνο στο μυαλό του το οποίο το είχε παγιωμένο από την αρχή της χρονιάς. Δεν ξέρω αν ο συνδυασμός της ηλικίας του ή κάποια απουσία από ενεργία από προπονητικούς πάγκους, ας το πούμε έτσι, μάχημους, τον οδήγησε σε μια τέτοια λογική. Οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν μπορείς να διδάξεις σε ένα γερό σκύλο καινούργια κόλπα. Θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος για 30-40 χρόνια έχει κάθε μέρα μια συγκεκριμένη ρουτίνα, είναι δύσκολο μέσα σε μία νύχτα, και αν δεν το πάω σε μία νύχτα, σε 2-3 μήνες να κληθεί να την αλλάξει. Εντάξει, γιατί ο Ερέρα, τουλάχιστον δική μου γνώμη είναι αυτή, πήγε να παίξει κάτι για το οποίο η ομάδα δεν ήταν έτοιμη. Νομίζω ότι φταίει και αυτός που δεν ήταν έτοιμη με τον τρόπο που δούλευε μέσα στην εβδομάδα, γιατί βάσιζε αυτό το πλάνο στο δέσιμο της ομάδας μέσα από τα παιχνίδια. Αν όμως βλέπεις ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη, πήγαινε για το αποτέλεσμα. Και δώσε χρόνο στην ομάδα και στο έργο σου. Και δώσε χρόνο και σε αυτό, ναι. Που και πάλι και με τον τρόπο που έπαιξε ο Άρης κόντρα στον Ολυμπιακό, που πρώτη φορά ο Ερέρα προσαρμόστηκε σε αντίπαλό του κόντρα στον Ολυμπιακό. Εμένα μου άρεσε. Ναι, ήταν ναι. Καλός μεσοαμυντικά. Μεσοεπιθετικά όμως πάλι η ομάδα ήταν προβληματική. Άρα δηλαδή ήταν κάπως, να το πω, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε ένα πλάνο το οποίο δεν το είχε έτοιμο για να το εφαρμόσει και σε ένα άλλο και σε μια άλλη τακτική που δεν ταιριάζει και σε αυτή την ομάδα. Και να σου πω και κάτι άλλο και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Το plan B είναι μέσα στη ζωή μας, εντάξει. Θα έπρεπε συνέχεια να υπάρχει στο μυαλό του ένα plan B. Δεν σου κάθεται το μάτς μέχρι το 60, θα πρέπει να το αλλάξεις. Θα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω. Εγώ να σου πω, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, αυτές τις δύο εβδομάδες ρωτούσα τους μαθητές μου που παίζουν όλη μέρα PlayStation και Pro και FIFA, αν έχουν παίξει ποτέ παιχνίδι και έχουν κάνει αλλαγές, τρεις αλλαγές στο 80. Δεν βρήκα μαθητή μου που να μου πείτε αυτό το πράγμα.
Εντάξει. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα φανταστικό, ας το πούμε, περιβάλλον, αυτό το πράγμα δεν έχουν αντιμετωπίσει τέτοιο αντίπαλο. Ναι. Εντάξει, είχε την πλάκα του ευνηδιασμός, ας το πούμε, που έγινε με τις τρεις αλλαγές, αλλά δεν πιάνει. Δηλαδή, δεν το έχουμε δει πουθενά. Όσα χρόνια παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, δεν έχουμε δει κάποιον να κρατάει τις αλλαγές του για να κάνει τις αλλαγές του στο 80 για να μπερδέψει τον αντίπαλο. Ελπίζοντας από αυτούς τους τρεις που θα βάλει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη επαφή να βάλουν γκολ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ συμπαθής, που μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Αυτό. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Άντε, γεια σας. Όχι. Όχι αυτό. Όχι, να το χτυπάει. Συγγνώμη. Μην ξεφεύγει. Δεν μπερδεύτηκα. Εγώ και 8% μπαταρία. Είναι σε αυτό το στούντιο πάντα 5-7 είναι το γιν και το γιάνγκ, το καλό και το κακό. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εσείς είστε. Έλα, εγώ είμαι Χρήσανθος. Ναι, ναι, ναι. Νίκος και Χρήσανθος. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Θέλω να τοποθετηθώ. Έχετε δίκιο από τη μία πλευρά, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε άλλο... Αλλιώς βλέπουμε στις ομάδες μας. Εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα και οπαδοί. Αλλά υπάρχει και άλλη προσέγγιση που το βλέπω εγώ σαν Μάκης. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι αυτός έχει άλλη παιδεία, κουλτούρα ποδοσφαιρική, όπως είναι στην Ισπανία, που υπάρχουν ιστορικές ομάδες που ήταν στη Β κατηγορία, έχουν ανέβει και δεν θεωρούνται όπως είναι η Μπαρτσελόνη ή οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν μεγάλα ονόματα κάποτε στην Ισπανία, αλλά είχαν μία φθορά. Όπως ήταν και στην... γίνεται αυτό και στην Αγγλία. Μάκη μου, Μάκη μου, ναι. Μάκη μου, μην το κουράζεις. Ο προπονητής θέλοντας να βρει δικαιολογίες για τις 4 συνεχόμενες ήττες, για την εικόνα του στην πατρίδα του, παρομοίασε τον Άρη με τη Λεγανές. Ενώ θα μπορούσε κάλλος να τον παρομοιάσει, εγώ δεν είπα ότι αυτή τη στιγμή είστε ΠΑΟ και Ολυμπιακός. Παρομοίωσε την με την Σεβίλη, τη Βαλένθια, ή μια ομάδα που είναι 5-6-7. Μάλιστα. Γιατί και ο Άρης τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην 7η θέση. Ναι, στην 7η θέση. Αυτός για να δικαιολογήσει λοιπόν τις 4 ήττες και τις 3 τελευταίες, ειδικά από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, είπε ότι ο Άρης είναι Λεγανές και ο ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός η Ρεάλ και η ΑΕΚ η Ατλέτικο. Και θα σου πω και το εξής. Γιατί δεν είπε ότι χάσαμε και από τον Πανιόνιο και από τα Γιάννενα. Σωστό. Εγώ άκουσα αυτά, δεν ξέρω τι δηλώσει έχει κάνει. Εγώ άκουσα αυτά. Έκανα αυτή τη δήλωση. Ότι είναι, ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Είναι μια μικρή ομάδα στην Ελλάδα. Okay, η οποία δεν μπορεί να κοντράρει τους μεγάλους. Όχι, δεν συμφωνώ. Αυτό δεν έχει, πρόσεξε. Να το πει κάποιος ο οποίος είναι στην Ισπανία και βλέπει ότι τι είναι ο Άρης. Α, είναι μια ομάδα που ήταν 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική, 2 χρόνια στη Β Εθνική και τώρα επέστρεψε. Και παίζει με αυτούς που είναι τα τελευταία χρόνια πρώτο, δεύτερο, τρίτη. Να το καταλάβω. Ναι. Να το πει όμως ένας, ο οποίος είναι εδώ 5 μήνες, συναναστρέφεται με όλους εμάς, έχει παραστάσεις από όλους εμάς, πάει στο Καφτατζόγλου και έχει 22.000 κόσμο. Φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην έδρα και έχει 25.000 κόσμο. Έτσι. Δεν δικαιολογείται να το πει. Συμφωνώ. Και να πω και αυτό κάτι λέω για τον Ρερά που λέει, που δικαιολογείται ότι χάσαμε αυτές τις ομάδες. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ ήταν ο χειρότερος φετινός ΠΑΟΚ που έχει έρθει στο Χαριλάο, έτσι. Η ΑΕΚ έπαιξε με κλειστές μηχανές και ο Ολυμπιακός, που εγώ προσωπικά λέτε ότι η ομάδα κατέβηκε καλά μεσοαμυντικά και δεν είμαστε μεσοπιθετικά καλοί. Δεν μου άρεσε το πρώτο 25 λεπτό, άρεσε καθόλου. Δηλαδή μπορεί να χάναμε και 2-0 να βάζει τα γκολ ο Ολυμπιακός στο πρώτο 5 λεπτό. Να ήταν 2-0 όπως έγινε με τον Πανιόνιο και τον Πανετολικό. Μέσα 5 λεπτό ο Πανιόνιος προηγήθηκε 2-0. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να μας το έκανε αυτό. Είχε μια φάση, όχι κλασική, αλλά είχε μια φάση στο δεύτερο λεπτό και στο πέμπτο είχε το Φουρτούνι. Δηλαδή εμένα ο Άρης δεν μου άρεσε έτσι που την κατέβαζε την ομάδα προσωπικά. Σας είπα και κάτι, έχασε τα αποδυτήρια και το είπα και χθες. Εγώ πιστεύω αυτός είναι ο λόγος. Οι ποδοσφαιριστές όταν δεν έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή, όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, χάνει τα αποδυτήρια. Και οι ποδοσφαιριστές, εσείς που είστε καλύτερα με τους ποδοσφαιριστές και μιλάτε, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είμαι σίγουρος ότι έχασε τα αποδυτήρια. Και από εκεί και πέρα είχε, δεν θα το πω πάλι μονές, είχε κάποια στάνταρ στο μυαλό του και δεν τα άλλαζε. Τέλος. Mm. Δεν μπορεί να το πεις διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλή πορεία να έχει ο άνθρωπος. Έκανε ένα έργο στους 5 μήνες. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά είμαστε και ικανοποιημένοι έτσι πως κατέβηκε η ομάδα. Αλλά δεν πήραμε και τα αποτελέσματα που θέλαμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό δρόμο να έχει. Εμείς κοιτάμε μπροστά και θέλω να ρωτήσω κάτι. Ακούστηκε τίποτα για Αναστασιάδη? Ναι. Μάκη, θα σε κλείσω. Ελπίζω να κάνει πλάκα. Λοιπόν. Κάτι σχολείο, θεάτρο, τι κάνω. Επόμενος.
Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τάσος είμαι. Τάσο, πού είσαι, μέσα σε πηγαδί? Όχι. Γιατί? Απλά σας μιλάω κάτι πριν τώρα. Το καταλάβαμε, βγάλ' το. Ναι. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα. Τι, κοιμάται το μωρό? Όχι ρε, εντάξει. Τα κάνω κι εγώ αυτά, γι' αυτό σου λέω. Πάμε τα σου λέω. Λοιπόν, μακάρι να κοιμούνταν. Δεν κοιμούνται όμως. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, αυτό που... Πότε πρόλαβε να κάνει δηλώσεις... Δεν έφυγε, εδώ είναι ακόμα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό δείχνει μικροψυχία, έτσι, να μην το πω διαφορετικά. Του δείχνει μικροψυχία. Όταν βγαίνεις και λες αυτά, δεν τον τιμάει κιόλας, έτσι, γιατί δουλεύει σε μια... που υποτίθεται ότι είναι και καλός προπονητής. Εγώ και δεν είναι πιστεύω ότι είναι μικροψυχία. Εγώ πιστεύω ότι είναι έλλειψη αντίληψης στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτό μου δίνει να καταλάβω για ποιο λόγο έλυσαν τη συνεργασία. Δεν, ναι, είναι, δεν θεωρώ εγώ ότι είναι αυτός ο λόγος που την έλυσαν, αλλά μου δείχνει να καταλάβω γιατί πήγαν σε αυτή την απόφαση. Γιατί αντιλαμβάνονταν ότι δεν νιώθει που βρίσκεται, ρε παιδί μου, αυτό. Από αυτό, Χρήσανθε και Νίκο, θα βγάλουμε και ένα θετικό, το ότι βγήκε και τα είπε αυτά. Γιατί τώρα θα πάψουν κάποιοι στα Facebook και στο Νατάλο και όχι, από εδώ. Ήδη οι φίλοι μου οι Παοξίδες, όσοι έχουν φίλους Παοξίδες, μου στέλνουν αυτό το κείμενο. Τώρα θα παίζει η Μπαρτσελόνα, Λεγανές την επόμενη φορά κτλ. Ωραία. Ναι. Και οι δικοί μας εδώ στο Facebook και το Νατάλο, άλλο θα σκίσουν το διαρκές μου, δεν ξαναπατάω στο γήπεδο, δεν ξανακάνω εκείνο. Ελπίζω να μην το σκίσει τώρα, να το έχει κρατήσει. Ναι, λοιπόν, οπότε από αυτή τη μεριά θα γίνει και ένα καλό. Τώρα, ένα πράγμα από το οποίο εγώ, ας πούμε, σαν Τάσος, ξέρω, μπορεί να έφυγε ο προπονητής, αλλά ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί, αυτό το ρόστερ που έχει ο Άρης, ξέρω ότι μπορεί μέσα σε άκρες τι μπορεί να κάνουν, Χρυσανθέ. Με δύο-τρεις προσθήκες η ομάδα για μένα μπορεί να βγει στην Ευρώπη ανετά. Με δύο-τρεις προσθήκες το Γενάρη. Κοιτάξτε τώρα για να δεμένει, γιατί κάποιες φορές είμαστε και λίγο υπερβολικοί, όχι κάποιες φορές, περισσότερες φορές. Χθες είδα το Ξάνθη, την Ξάνθη με την Τεριάννη. Η Ξάνθη έκανε τρεις τελικές. 23, έτσι, ναι, το έβαλε... Μάτς για 3-0, έληξε 0-1. Α, μπράβο, 0-1. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες οι διαφορές και όλα αυτά και το άλλο. Αλλά εμείς επειδή θέλουμε να παίξει ομάδα και μπάλα και τέτοια, γιατί έχουμε απαιτήσεις από την ομάδα, ο Αριανός έχει απαιτήσεις, κακά τα ψέματα, κάπως έτσι το λίγο το πάμε προς την κρίνια, προς όλα. Λάθος βέβαια, γιατί ξέρω ότι όποιος προπονητής και να έρθει, νομίζω ότι θα το διαβάσει το υλικό και όλα αυτά και τέτοια και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και με δύο-τρεις όπως είπες και με κάνα δύο προσθήκες, σέντερφορ σίγουρα. Θέλω σέντερφορ σίγουρα και μπακ θέλω. Α, μπράβο, και ένα μπακ νομίζω ότι θα τα βρούμε, θα τη βρείτε τα πατήματα η ομάδα. Δεν, εντάξει. Έτσι. Τώρα ήμασταν λίγο πολύ υπερβολικές. Αυτές τις δύο μέρες, ρε παιδιά, και τι δεν έχω ακούσει, δηλαδή να πείστε αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Θυμήθηκα τις δύο μέρες με την φυγή του Πλατέλα. Και μετά από τρεις μέρες ήρθε ο Ματέο Γκαρσία και λέγαμε: Ω, ο Ματέο Γκαρσία είναι καλύτερος από τον Πλατέλα. Εγώ θυμήθηκα και με τον Όγιος που το τι έγινε. Έτσι. Με τον Όγιος θυμάμαι, ήμουνα στο ραδιόφωνο και με είχε πάρει ένας φίλος και είπε ότι, έσκησα το διαρκές μου και πηδάω από τον πέμπτο. Ναι, το θυμάμαι. Πηδάω από τον πέμπτο είχε πει. Έγινε. Το Κούπερ. Διάλειμμα. Όχι. Τι ώρα είναι? Περιμένει ακροατής. Περίμενε. Α, ωραία. Μόνο την ώρα βάλε, να ακούσουμε τους δύο. Μην καλείτε άλλη για την ώρα. Πάμε γρήγορα στο φίλο τον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας. Μας ακούτε? Ωραία. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη. Καλησπέρα. Ωραία. Χαίρετε. Τους έβαγε όλους. Γεια σας. Άντε γεια σας, άντε γεια σας. Πάμε στο break. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Για άλλα περίπου 20 λεπτάκια θα πάμε παρέα All About Aris On Air. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Να πω τα εξής. Ναι. Και δεν είμαι επί της απόψεως ότι πρέπει να αλλάζουν εύκολα τα project και να έχει συνέχεια. Ωστόσο, όταν κάνεις ένα λάθος, νομίζω πρέπει να το παραδέχεις και να το αποδέχεσαι. Και ελπίζουμε όλοι η επόμενη μέρα, γιατί η διοίκηση νομίζω το καλό της ομάδας που καταφέρει, ναι, να αποδειχθεί ότι η κίνηση είναι σωστή. Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση τώρα λίγο. Ναι. Για σχετικά με αυτό που βιώνουμε. Γιατί από ό,τι είπε και ο προπονητής και παρομοίασε εκεί ο Χρήστος σχετικά με Λεγανές κτλ. Όχι, αυτός το είπε, δεν το λέω εγώ. Αυτός την μας είπε έτσι. Περιπεκτικά να το πω λίγο. Θέλω να πω κάτι άλλο, θα βάσει το μεταγωνιστικό. Ναι. Πρέπει να είσαι μεγάλη ομάδα παντού. Αυτό που βιώνουμε εμείς κάθε Κυριακή που έχουμε τα διαρκεία στη σειρά 2,
Είναι τραγικό. Ναι. Πάμε κάθε φορά να δούμε το ματς και αναγκαζόμαστε να μαλώνουμε με τον κόσμο, γιατί πάει και κάθεται ο καθένας οπουδήποτε για τις θέσεις που έχουν τα καρτελάκια. Αυτό γιατί είναι... πάει, δεν αυτό έχει δεν είναι Άρης. Να βάλει, αυτό να δεν βάλει είναι Άρης. Ένα διαρκείας αυτό είναι παντού, με να ξέρεις. Το νούμερο επάνω και κάθε φορά... Μην πας μακριά, μην πας μακριά, άσε τη δύο. Εγώ σου λέω στην 7 που έχω εγώ. Που είναι με τον αδερφό μου. Δεν ξέρω τι γίνεται αλλού. Πρόσεξε. Του δείχνει στην 7. Όχι, άκουσε με λίγο. Στην 7 που είναι αριθμημένα. Ωραία. Που έχει. Πάει ο άλλος και του δείχνει. Σειρά 10. Έψιλον 5. Φίλε, είναι το καρεκλάκι μου. Να αρχώσουν πιο νωρίς. Κοίταξε, τι να βγάλεις τώρα. Και μου λέει πάντα στην ΠΑΕ δεν γράφει τίποτα. Για στο κάτω-κάτω δεν πρέπει να γίνει μια μέρη. Εγώ στο επεκτείνω ακόμα περισσότερο ότι. Κατάλαβες. Δηλαδή γράφει στην 7. Πάει ο άλλος με το καρτελάκι. Αν γράφει τουλάχιστον, πάμε στην ανακεφαλιά του διπλανού. Ναι, χρειάζεται. Πρέπει. Το γήπεδό μας θέλει πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δίνουμε τόσα λεφτά, ρε. Έχεις δίκιο. Όχι. Καλά κάνεις και το λες κιόλας. Και γιατί πρέπει. Να πάω εγώ, δηλαδή, ενώ έχω το διαρκεία σε μάτς που είναι 7 η ώρα να πάω στις 5.30. Δεν κατάλαβα. Έχεις δίκιο 100% σε αυτό. Είμαστε πολύ πίσω σε τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχει ένα ελαφρυντικό ότι είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά. Φέτος τα τουρνικέ μπήκαν πριν τρεις εβδομάδες. Αυτό πρέπει. Εγώ δεν είπα γενικώς, αλλά. Ναι. Okay. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να πω, εντάξει, τώρα μια που το πιάσαμε, ναι. Λίγο να δουν και τις τουαλέτες. Δεν πρέπει να μικρά παιδιά. Σιγά σιγά γίνεται και αυτό. Στην πλευρά εντάξει. Του αποδό κτηρίου έχουν αλλάξει όλες. Από ό,τι είχε πει ο κύριος Πατσαρτζίδης πριν κάνα δύο εβδομάδες που το φιλοξενήσαμε, θα γίνει σε όλο το γήπεδο. Νομίζω ότι τώρα θα γίνει. Στα πλαίσια του εφικτού το λέμε. Δεν το λέμε με την καταλαβαίνω. Καλά κάνεις. Όχι, καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις. Εντάξει, οκ. Εκεί θα μας τα στηρίζουμε κάθε φορά, αλλά ξέρει τη θέση του διαρκείας. Την παίρνω στο Άρης Πάοκ και στο Άρης Ολυμπιακός. Μετά στο Άρης Πανετολικός θα έρθει κανένας. Θα είμαστε απλά δούλα. Να είναι, να πάει η ομάδα καλά και να είναι πίτα πάλι. Αλλά έτσι, έχεις δίκιο. Εκεί θα είναι εύκολα τα πράγματα, όπως βλέπω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να είστε καλά. Και εσύ, και εσύ. Όχι, πρέπει να έχουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες. Σιγά σιγά. Εσύ, όχι, γιατί σιγά σιγά. Κάποια πράγματα ας γίνουν άμεσα. Ο Βαγγελίδης για ένα μήνα σχεδόν θα είναι χωρίς αγώνα. Να το φροντίσουμε. Να το φροντίσουμε, να το φροντίσουμε. Έχουμε άλλο Βασίλη. 23-10-287-888. 779 λέει η διοίκηση έχει στόχο την πεντάδα. Μετά από 4 σερί ήττες πρέπει η ομάδα να σηκώσει κεφάλι. Καλώς έγινε η απομάκρυνση. Γιατί η επίδειξη στόχων γίνεται πρώτα με βαθμούς, λέει ο φίλος ο 779. Εντάξει, την παράσταση την έκλειψε η δήλωση του Ερέρα. Σίγουρα. Υπάρχει αυτή η αντίδραση. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος. Μου λέει καλά, λέει είναι 150 μέρες στην. Απλήρωτος ενώ δεν έχει συμπληρώσει τόση την ομάδα. Όχι, αυτό το διευκρινίσαμε και το τσεκάραμε κιόλας ότι είναι. Καταρχήν δεν είναι τοποθέτηση του Ερέρα το συγκεκριμένο, μην μπερδευτεί κάποιος. Δεν το έχει πει ο άνθρωπος. Έτσι, μην το χρεώσουμε και αυτό. Yeah. Το έγραψε ένας δημοσιογράφος. Εντάξει, τώρα αυτά. Όπως επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι, ναι. Γιατί ακούγονται και λέγονται διάφορα. Ότι ο Ερέρα λέει, πήγαινε κάθε μέρα λέει, από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Ο Ερέρα έμενε στην Βέρεια τις πρώτες 20-25 μέρες, όπου είχαν νοικιάσει άνθρωποι του Άρη σπίτι, και πολύ ωραίο σπίτι μάλιστα, έτσι, και μετά μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, σε καλή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο πανόραμα, ναι. Φίλε. Και για να το θέσω σε μεζονέτα στο πανόραμα. Επειδή λέγονται διάφορα, δεν γίνεται ο Ερέρα να μένει στη Βέρεια και ο άμεσος συνεργάτης του Τόλης ο Τερζής, που είναι από τη Βέρεια και είναι η οικογένειά του στη Βέρεια, να είναι στη Θεσσαλονίκη και να μένει στη Θεσσαλονίκη. Δείτε το λίγο πιο λογικά. Δεν είναι θεαλογικά, ρε φίλε. Για να μην λέγονται και ένα ψέμα, ένα ψέμα για να καλλιεργηθεί η εσωστρέφεια. Λέμε τώρα τι θέλει. Ο Ερέρα έμενε σε μεζονέτα στο πανόραμα. Με πολύ ωραία πισίνα, μάλιστα, που ήθελα να πάω να κάνω βουτιά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και προφανώς μόνο σε ξενοδοχείο μπορώ να τη βρω. Και όχι σε δικό μου σπίτι. Εκτός να κάνεις το βαθύλακο. Πάμε στον επόμενο. Μια πισινάρα. Πισινάρα. Δίπλα στο μπάρμπεκιου. Ωραία. Το 2093 θα γίνει αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εσείς έχετε πισίνα στο σπίτι σας? Πισίνα έχετε? Ωμπαμπα. Πού να τη βρούμε. Σωστό και αυτό. Από μένα χρήσατε και να υποστήριζε τον Ερέρα δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό που άκουσα όμως που είπε, δηλαδή τόσο καιρό αυτό κατάλαβες για τον Άρη. Προφανώς. Αυτό κατάλαβες και κατατάσεις τον Άρη με τη Λεγκανές. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Δηλαδή τόσο καιρό είσαι στον Άρη, βλέπεις το λαό, βλέπεις την ιστορία του. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί έχει τοποθετήσεις του που είναι διαφορετικές. Όχι, αυτό δεν είναι το κάτι άλλο, αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή δεν το περίμενα από αυτόν τον άνθρωπο να πει αυτά τα λόγια. Με τον Άρη, δε. Που στο κάτω-κάτω όλους τους έπαιξε στα ίσα. Δεν κανένας στην Μπαρτελώνα, δεν παίζει.
Να πω. Τι να πούμε. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά κάπου δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κάπου τώρα από χθες εκεί πέρα, τέσσερις παίχτες δικοί μας, δύο αυτοί. Ο Κούτρης τώρα με τον άλλον, που δεν ακούμπησε μπάλα. Τι να πω, ρε, δεν μπορούμε να κόψουμε τα προπονητής εκεί πέρα. Τι να σου πω. Δηλαδή δεν φταίει κανένας από αυτούς. Δηλαδή ρε Τζανακάκη, πού είσαι ρε Τζανακάκη εκεί την ώρα. Μια ζωή και τον κόλ με τον ΠΑΟΚ. Έτσι το φάγαμε και τώρα έτσι. Από εκεί από τα πλάγια. Ναι, για εκείνη τη φάση δεν θα κάτσουμε. Δεν στήσουμε τώρα στον τοίχο τον Τζανακάκη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και έρχεται κάποιος άλλος και προσωπία. Στο βάζω Γιουνές. Στο 54. Δεν ακούγεστε καλά. Ναι. Λέω να μην στήσουμε τον Τζανακάκη στον τοίχο για εκείνη τη φάση. Όχι, δεν το χτίζω, αλλά από εκεί. Και μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να πει γιατί δεν το έβαλε ο Γιουνές το 54. Ναι, εντάξει, αλλά γιατί να το φάμε. Εντάξει, ο Γιουνές, εντάξει, δεν λέω ότι δεν φταίει. Δηλαδή μου το σουτάρισε πάνω του στο κέντρο. Και χλιαρά, σκότωσε τον, αρέ. Αυτό είναι ιστορία, γράφεις δε. Για μου τον πέρα, δεν μπορώ να ηρεμήσω από εκεί τη μέρα. Τέλος πάντων, παιδιά. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα και στον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Χρύσανθε, ο Σάββας ο Σαββίδης. Τι κάνετε? Ο πρώην συνάδελφός σου. Κατάλαβα από τη φωνή. Με κατάλαβες. Χαίρομαι που μιλάω με τον καλύτερο ρεπόρτερ του Άρη. Το αξίζεις, Χρύσανθε. Να είστε καλά, κύριε Σάββα. Διότι, Σάβα λέγεμαι, Χρύσανθε. Εντάξει, πώς σεβασμό. Διότι μπόρεσες και είδες εσύ και οι συνάδελφοί σου εκεί πέρα. Ακούω και τον Ζαγόρα και αυτό νομίζω την ίδια γνώμη έχει. Μέσα από αυτή την παγίδα που λέγεται Ερέρα, αυτός ο προπονητής ο Ισπανός, ότι μας οδηγούσε, δηλαδή μέχρι τώρα μας οδήγησε στην καταστροφή. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος, για τον οποίο έχω ακούσει, ούτε με ξέρει ούτε τον ξέρω, ο Καρυπίδης, ότι μαθαίνει πολύ γρήγορα, έχει ένα τρομακτικό προσόν και έχω μάθει από επιχειρηματικούς κύκλους ότι είναι πανάξιος άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος και επιχειρηματίας, μπόρεσε και κατάλαβε και πήρε τη σωστή απόφαση, διότι καθώς είδα και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών με δυο παιχνίδια εκτός, εμείς ούτε σε θέση, ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να κερδίσουμε, Χρύσανθε. Λοιπόν, ευτυχώς κάνει την αλλαγή προκειμένου να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, διότι αυτός ο άνθρωπος, όπως προείπα, έχοντας άγνοια κινδύνου, έχω δει προπονητές και προπονητές, Χρύσανθε, όπως ξέρεις. Ασχολήθηκα, τον Άρη τον βλέπω από 8-9 χρονών παιδί. Ασχολήθηκα με την αθλητικογραφία από 15-16 χρονών παιδί στο συγχωρεμένο το μεγάλο παραγόντα του Άρη, τον Νίκο τον Καμπάνη, στα αθλητικά νέα. Έχουν δει, όχι μόνο στον Άρη, και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προπονητές και προπονητές. Ειδικά με Δανιήλ, με Αρχοντίδη, ένα σωρό άλλους προπονητές της Β' Εθνικής τότε, πολλές γνώσεις και πολύ παρέ. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω, έχω το αισθητήριο να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος χωρίς αμφιβολία μας οδηγούσε στην καταστροφή και ευτυχώς απαλλαγήκαμε. Μην παρασύρεστε αργιανοί από το γεγονός ότι φαίνεται πως ήταν, είναι ένας καλός άνθρωπος, μιλήχιος, ευγενικός κλπ. Ο άνθρωπος μπορεί να ξέρει ποδόσφαιρο, άλλο όμως η θεωρία και άλλο η πρακτική. Είναι σαν να πήγε μέσα σε μια ομάδα την οποία προηγουμένως από εσάς το άκουσα, Χρύσανθε, άκου να δεις, συγκρίνει τον Άρη με τη Λεγκανές. Δηλαδή, όπως και εσύ πολύ σωστά το είπες, 5 μήνες που είναι εδώ, δεν του είπε κανένας, δεν έμαθε ότι ο Άρης είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Απλώς είχε την ατυχία τα τελευταία 4 και όχι μόνο χρόνια, βάλε και μερικά άλλα λόγω της ταλαιπωρίας που είχαμε, ότι ο Άρης ένα διάλειμμα έκανε, κακόπεσε, ταλαιπωρήθηκε και δεν πάβει να κρίνεται και να συγκρίνεται και να έχει και την οτροπία της μεγάλης ομάδος. Ασχέτων
των τραγικών λαθών που έκανε στο παρελθόν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό τι δείχνει. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τίποτα. Όταν φτιάχνει μια ομάδα χρήσαθε, το παίρνουμε και αλλιώς τώρα, ξεκινάς ή ένα οικοδόμημα, ξεκινάς από τα θεμέλια. Το λέγαν όλοι οι παλιοί προπονητές που έκανα από παρέα και ένα σωρό ταξίδια λόγω της δουλειάς με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αθηναίοι προπονητές, μεγάλοι προπονητές που πέρασαν κτλ. Η ομάδα φτιάχνεται από την άμυνα. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έφτιαξε ομάδα από την άμυνα, σας δίνω τώρα επιχειρήματα για να αποδείξω ότι ο άνθρωπος έπρεπε να φύγει και νωρίτερα. Λοιπόν, διέλυσε την άμυνα. Στο κέντρο έκανε άλλα διάλων από φρουφρού και αρώματα. Εγώ κάνω τριγωνάκια και την μπάζω και την παίζω την μπάλα καλά. Αυτά δεν λένε τίποτα. Σημασία έχει να βάζεις την μπάλα στα δίχτυα και όποιος δεν τη βάζει έχασε. Με μια επίθεση ανεμική διέλυσε την άμυνα. Τι να περιμένεις. Και είχε και άγνοια κινδύνου ο άνθρωπος. Δηλαδή χάναμε τα παιχνίδια το ένα πίσω απ' το άλλο. Δεν είσαι η Ξάνθη. Δεν είσαι ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δεν είσαι καμιά τυχαία ομαδούλα να χάνεις και να λες δεν πειράζει, πέρα βρέχει, θα συνέλθουμε. Και τα τέσσερα παιχνίδια, καθώς συνεχίζαμε με αυτόν τον τρόπο που οδηγούμε θα στην καταστροφή, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε, τι θα γίνει. Τότε θα τα χάναμε όλα, σκεφτείτε. Τότε θα λέγαμε γιατί δεν τον έδιωξε νωρίτερα. Εγώ είμαι υπέρ του να είχε φύγει νωρίτερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Ευτυχώς ο άνθρωπος το πιάσε και σου λέει φύγε να γλιτώσουμε. Οι καλοί άνθρωποι στο μοναστήρι. Καλό προπονητή θέλουμε. Έξυπνο που να φέρνει τα αποτελέσματα. Βεβαίως δεν έχω καμία αναφιβολία ότι ο άνθρωπος είχε μια μεγάλη δικαιολογία. Κάθε 10-20 μέρες χρήσα διερχόταν και ένας παίκτης. Το καλοκαίρι, ε. Ο συγχωρεμένος ο Νίκος ο Μήτρακας, ο προπονητής, έλεγε «Οι ομάδες κτίζονται στην προετοιμασία». Πράγματι δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να κτίσει ομάδα στην προετοιμασία. Του το αναγνωρίζω. Αλλά όχι να μου διαλύσεις και την ομάδα. Να κατεβάζεις κάθε παιχνίδι διαφορετική εντεκάδα και επειδή ένας Βέλεθ τραυματίστηκες μου διαλύει την άμυνα. Πάμε στα ακραία μπακ. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Χρήσανθε. Θέλουμε ακραία μπακ. Απορώ τα βίντεο που έβλεπε όλο το καλοκαίρι, τι είδε και τι δεν είδε. Δεν βλέπει ότι δεν έχουμε καν ακραία μπακ. Επίσης, κάτι άλλο Χρήσανθε, το οποίο πρέπει να σου πω ότι 40-50 χρόνια που ήμουνα πάνω στη δουλειά δεν το έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα. Μόλις έρχεται πίσω στο σκορ, χάνει δηλαδή, να τα παρατάει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτό ήταν μειονέκτημα. Είναι ευνόητο διότι εκτός των άλλων Χρήσανθε και εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν είμαστε μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά αυτός έχασε τα αποδυτήρια. Δεν μπορούσε να εμπνεύσει τους παίκτες. Αν ο προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες δια τον α ή β λόγο, τελείωσε. Είναι τελειωμένος. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και να είστε βέβαιοι ότι είστε στην ορθή οδό. Ό,τι και αν έγινε θα κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα να σωθούμε από την καταστροφή. Βεβαίως, οπωσδήποτε, αν μπορεί ο Καρυπίδης, εννοώ ο οικονομικός, διότι ο άνθρωπος βάζει λεφτά, δηλαδή βάζει το χέρι στην τσέπη και δεν είναι ούτε Ιβάν, είναι ούτε κάτι άλλο, ούτε Κόκαλης είναι, ούτε Μαρινάκης, ούτε Βαρδινογιάννης. Λοιπόν, οπωσδήποτε θέλει και ενίσχυση και μην ξεχνάτε, μιλάω για την τέταρτη πέμπτη θέση, για παραπάνω δεν είναι η έτοιμη ομάδα. Σωστά. Με τίποτα, ούτε προλαβαίνει να ετοιμαστεί η Χρήσανθε. Ο κύριος αντίπαλός μας, έχω τη γνώμη, είναι βέβαια Παναθηναϊκός Ατρόμητος, αν θέλεις περισσότερο ο Ατρόμητος. Ο Παναθηναϊκός και να περάσει φέτος δεν σε ενοχλεί. Γιατί ναι, έχει την τιμωρία, δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Α, είναι και αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε έχεις και ένα μαξιλαράκι να είσαι στην εξάδα, αν ο Παναθηναϊκός είναι στην πεντάδα. Έτσι όπως και του οπότε χρόνου να μεγαλώσω τις απαιτήσεις μου, μια καλύτερη ομάδα, με ένα πιο αξιόλογο ρόστερ, με ενίσχυση περαιτέρω. Αλλά έτσι, ας πάμε φέτος. Είστε στο σωστό δρόμο, καθοδηγήστε τον κόσμο του Άρη να μην έχει αυταπάτες. Και οι καλοί στο μοναστήρι. Μάντα καλά. Θέλουμε προπονητή έξυπνο που να ξέρει τι του γίνεται.
Άγνοια κινδύνου είχε ο άνθρωπος. Και απορώ πως τον έχουν σε τέτοια μεγάλη εκτίμηση στην Ισπανία, διότι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά παιδιά. Να είσαι καλά. Τιμή μας τα καλά λόγια από ανθρώπους που στη δημοσιογραφία έχουν διαπρέψει στην Θεσσαλονίκη και έχουν και μια τεράστια εμπειρία, 40 και 50 χρόνων. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Όταν λέω στον επόμενο φίλο, ποτέ δεν βγαίνει. Ναι. Στον μεθεπόμενο. Εγώ είμαι. Έτσι τα λέω. Θα το λέω το μεθεπόμενος κατευθείαν. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, παιδιά, εγώ θα ήθελα να μιλήσω αμφίλαθλος. Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά θα ήθελα να μιλήσω αμφίλαθλος τώρα, έτσι. Του ΠΑΟΚ. Ναι, να δώσουμε ναι. Το λόγο στους οπαδούς του Άρη, που έχουν τον ταλκά τους. Επέτρεψτε μου, νομίζω ότι καλό θα κάνω, κακό δεν θα κάνω. Για πες. Σας είπα, θα μιλήσω αμφίλαθλος, όχι σαν οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Το αλλάζεις, λοιπόν, μπορείς το διαχειρίζεσαι, το αλλάζεις, εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ, να ξέρεις. Δηλαδή είμαι ο Χρύσανθος, πούμε Άρης. Όχι, σου λέω, εγώ είμαι Χρύσανθος Άρης. Δεν μιλάω άλλες φορές σαν φίλαθλος, άλλες φορές σαν οπαδός, άλλες φορές σαν δημοσιογράφος, άλλες φορές σαν τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εγώ θα μιλήσω σαν φίλαθλος τώρα. Πες το τέλος πάντων. Πες το γιατί περιμένουν και άλλοι δύο. Πες το, ναι. Μπρε, ωραία, ο άλλος έκανε μισή ώρα. Τώρα μην με κάνεις. Με βάζει ήταν αργιανός όμως. Λοιπόν, ναι. Ωραία, λοιπόν. Εγώ ήταν ένα άνθρωπο, ένα προπονητή. Ναι. Έναν άνθρωπο που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, τόσο ωραία η ομάδα του Άρη. Ναι. Επίσης με τον Ολυμπιακό το ίδιο. Θα μπορούσε να είχε πάρει και με τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, θα μπορούσε να. Ήταν στις λεπτομέρειες το χάσει το παιχνίδι. Ποιος κάνει τη διαφορά στις λεπτομέρειες? Η ποιότητα των παιχτών, φίλε μου. Η ποιότητα των παιχτών μπορεί να έφερε αυτό το αποτέλεσμα που είδες και η διαφορά της ποιότητας, το αν είναι καλός ή όχι ο προπονητής ή παρεβαίνει σωστά, να σου δώσει τη νίκη. Γιατί ο Λουτσέσκου με την παρέμβασή του στο παιχνίδι έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ για μένα. Εγώ είδα αυτή την ομάδα του Άρη, πρώτες αγωνιστικές, που έπαιξε με κάποιες άλλες ομάδες χαμηλότερου μπάτζετ από τον Άρη και τη σχέδισε εύκολα σχετικά. Με ποιότητα ποδοσφαιριστών του Άρη όμως πολύ μεγαλύτερη. Παιδιά, αν θέλουμε σήμερα, εγώ προσωπικά έτσι, αν θέλω δυνατό ΠΑΟΚ, πρέπει να έχω δυνατό Άρη. Σωστά μιλάς. Γι' αυτό ο Άρης αλλάζει προπονητή για να δυναμώσει. Ρε παιδιά, γιατί πάντα σε όλους τους προπονητές εκβιάζουμε καταστάσεις σε λίγες μέρες. Αυτό είναι, Ελλάδα είμαστε, Ελλάδα είμαστε, τι να κάνουμε. Εάν ο Άρης είχε πέντε παίχτες του Βεληνικού, με του Πρίγιοβιτς, αυτής της αξίας, λέει, δεν θα παίρνει όλους τους αγώνες. Δεν έχει όμως πέντε παίχτες της δυναμικής του. Και ποιος είναι ο προπονητής, ρε παιδιά, σε αυτό? Όχι. Γιατί δεν κάνουμε υπομονή? Γιατί δεν συζητάμε από τη διοίκηση να δεν είναι θέμα υπομονής. Φίλε μου καλέ, δεν ξέρεις τις παραμέτρους της απόφασης του Καρυπίδη και του Διαμαντόπουλου. Ούτε εγώ τις ξέρω. Αλλά έχουν πάρει μία απόφαση. Αυτός που πληρώνει και αυτός που πληρώνεται για να αποφασίσει για αυτό το πράγμα. Προφανώς έχουν βάλει πέντε πράγματα κάτω που δεν είναι τόσο απλά όσο οι λέξεις υπομονή, στήριξη, πίστη ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν κρίνει, καλός ή κακός, θα φανεί εκ του αποτελέσματος, την δουλειά του ανθρώπου αυτού. Ναι. Έχουν κρίνει τη συμπεριφορά μέσα στα αποδυτήρια, την αντίδραση των παικτών. Το αν δουλεύει σωστά ή όχι. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Εμείς από το ρεπορτάζ ξέρουμε πέντε πράγματα. Αυτοί όμως, ο ένας που πληρώνει και ο άλλος που πληρώνεται για να κρίνει, είναι ο διευθυντής του τμήματος, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, έχουν πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση. Λες να μην θέλουν το καλό της ομάδας του. Νομίζω ότι μόνο κακό θα κάνει στην ομάδα του Άρη και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός. Εμένα μ' άρεσε πολύ, ήταν πολλές ήπιος άνθρωπος, συγκροτημένος άνθρωπος. Ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συμπεριφορά του. Άρα δεν σ' αρέσει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Έδειχνε σεβασμό, έδειχνε σεβασμό. Δεν σ' αρέσει ο Λουτσέσκου δηλαδή. Όχι, δεν θα μπορούσα να πω ούτε γι' αυτό. Γιατί? Δεν είναι ήπιος άνθρωπος. Είναι πολύ επιθετικός. Είναι αγενής πολλές φορές με τους αντιπάλους. Άλλες φορές είναι πολύ δυναμικός. Εμένα μ' αρέσει ο Λουτσέσκου, πρόσεξε τι σου λέω. Ναι. Άρα όταν μου λες ότι σ' αρέσει ένας ήπιος άνθρωπος, αλλά όχι στη δική σου την ομάδα. Στην άλλη ομάδα, θα ήθελες και ο δικός σου προπονητής να είναι τέτοιος. Ένας ήπιος άνθρωπος. Γιατί Άξ, όχι, ναι. Ωραία, δεκτόν. Να είσαι καλά. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης από την επόμενη εβδομάδα, που θα παίξει με χαμηλότερους δυναμικής ομάδας, θα έχει πάλι τα καλά αποτελέσματα. Ωραία. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά. Το ευχόμαστε όλοι. Να έχει τα καλά αποτελέσματα. Να είσαι καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μου λες, αν η Μπαρσελόνα είχε εμένα προπονητή. Ναι. Εμένα αν είχε προπονητή. Ναι. Τι χρειαζόταν πολλά. Πέστε μέσα και κερδίστηκε. Και κερδίζαν τελείως. Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου. Ρε φίλε, όταν όμως δεν είσαι η Μπαρτσελώνα, και δεν έχεις τους πέντε Πρίγιοβιτς όπως είπες, τότε χρειάζεται ο προπονητής να κάνει τη διαφορά.
Είδες που ήρθε στα λόγια μου τελικά. Δηλαδή στη λεπτομέρεια το έχασε και εκεί ορμάται σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί ο επόμενος τη λεπτομέρεια να την έχει ώστε να κερδίσει. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, όχι. Καλά, αφού κάτι δεν νομίζει, ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ρε παιδιά, τόσα χρήματα ρίξαν οι άλλοι. Ναι. Ο Άρης έχει ρίξει ένα ευτελές ποσό στους πέτες, εντάξει. Όχι, κάνεις λάθος. Ο Άρης δεν έχει ρίξει ένα ευτελές ποσό. Ο Άρης έχει ρίξει. Συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, τουλάχιστον τις δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έχει ρίξει πολύ λιγότερα χρήματα. Ναι, σωστά. Μην έχουμε το 1-10. Το 1-10. Παρ' όλα αυτά ήταν καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ξέρεις, με σουλαλά. Κοντέψαμε να χάσουμε και θα χάναμε στα ίδια. Δεν πειράζει, θα χάσεις την Τούμπα. Να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα. Άμα το λες καλαμπουρίστηκα. Καλό απόγευμα. Έλα να πάρω και τις δύο τελευταίες. Χρήσανθε. Πες το. Σε παρακαλώ κάτι προσωπικά σε σένα. Ναι. Θες να με κλείσεις στον αέρα να μιλήσουμε λίγο δυο μας. Όχι. Γίνεται. Θέλω να πάρω τους δύο τελευταίους που τελειώνουν. Ωραία. Θα σε παρακαλώ λοιπόν κάτι στον αέρα. Ναι, έχω ακούσει κάποια ρεπορτάζ σου. Ναι. Που αναφέρεσαι στον ΠΑΟ. Ναι. Θα σε παρακαλέσω. Είσαι πολύ σκληρός. Είσαι πολύ σκληρός. Αφήνεις πολλά υπονοούμενα και δεν κάνεις καλά. Δεν κάνεις καλά στην πόλη. Δεν κάνω καλά στην πόλη. Άκου να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είμαι σκληρός ή αν κάνω καλό ή κακό στην πόλη. Ξέρω όμως ότι ό,τι λέω είναι αλήθεια. Είμαι αληθινός. Γιατί ένα ψέμα αν πω, την άλλη μέρα θα είμαι στα δικαστήρια. Ψέματα και κακό στην πόλη κάνουν άλλοι, όχι εγώ. Αν πω κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια για τον ΠΑΟΚ, τότε να είσαι σίγουρος ότι όλοι σας θα βγείτε και θα με εκθέσετε. Μέχρι στιγμής όμως, ό,τι και αν έχω πει για τον ΠΑΟΚ, το λέω με προσοχή, τον λέω στην πραγματική του διάσταση, χωρίς σάλτσα και χωρίς ψέμα. Και ναι, πολλές φορές είμαι σκληρός. Γιατί μ' άρεσε. Να είσαι καλά. Έγινε, Χρυσταλλίδη. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Μέχρι επόμενος φίλος. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε. Καλησπέρα και σε σένα, ναι. Από Αθήνα είμαι, Τάσος. Από Αθήνα, έλα, Τάσο. Πολύ καλά τα έπαιξε στο προηγούμενο. Τον ΠΑΟΚ G. Να είσαι καλά. Δηλαδή, κάνεις κακό εσύ στην πόλη και δεν κάνουν τα παοκτζίδικα ραδιόφωνα που μας έχουν πεθάνει στην προπαγάνδα. Εγώ ξαναλέω, αν είμαι σκληρός ή όχι, δεν ξέρω και το δέχομαι, αλλά είμαι αληθινός. Αν πω ψέματα, τότε να βγει κάποιος να μου την πει. Καταρχάς δεν είσαι σκληρός, λες αυτά που πρέπει, τι να πούνε αυτοί που έχουν λιώσει στην προπαγάνδα και έχουν επηρεάσει και τους αεραίους μαζί. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, αυτό το είπε δηλαδή, ο Νίκος πριν. Ο Ερέρα έφυγε από τον Άρη. Βγήκε ο άλλος και έλεγε ότι ο Ερέρα, πρόσεξε, έμενε στη Βέρεια και επειδή έμενε στη Βέρεια έκανε πολλά χιλιόμετρα και δεν μπορούσε να προπονήσει την ομάδα. Και ο άνθρωπος μείνει σε βίλα στο Πανόραμα. Ναι, ναι, το άκουσα πριν που το είπατε. Αν και δεν άκουσα όλη την εκπομπή σήμερα, άκουσα το πριν που το είπατε. Δεν δίνω καν σημασία σε αυτό. Εγώ πραγματικά ήθελα να φύγει ο Ερέρα πριν τα ντέρμπι. Εγώ τον έκρινα προσωπικά και με τον Πανιόνιο και με την νίκη, αν θέλετε. Με τον Αστέρα που ήταν απαράδεκτος και έβαλε πάλι στο 83 τις αλλαγές. Απλά ευτυχώς λυτρώθηκε στο 89. Έτσι. Στο 87, ναι. Του κατσί φάση εκεί. Στο 87 τέλος πάντων, ναι. Πιστεύω ότι έπρεπε να φύγει, εννοείται. Όλοι είναι επηρεασμένοι νοοτροπία β' εθνικής. Και λέει ποιον θα μας φέρετε τώρα, Αναστόπουλους και Κατσαπλιάδε. Όλοι έχουν την νοοτροπία την περσινή. Και νόμιζαν ότι επειδή φέραμε τον Ερέρα από την Ισπανία, από β' Ισπανίας, έτσι. Νομίζω ότι φέραμε τον Γκουαρδιόλα. Είδανε καθόλου πέρυσι πώς έφυγε από τη Χιχόν. Το ψάξανε. Η Χιχόν μόλις τον έδιωξε μετά από 6 σερί χωρίς νίκη. Βγήκε τέταρτη με 5 βαθμούς από την κορυφή. Η Χιχόν τα ξέρουν αυτά. Τα διάβασαν αυτά πρώτα. Που υποστηρίζαν όλοι τον Ερέρα. Ποιος ήταν ο Ερέρα δηλαδή. Εντάξει, μην τον απαξιώσουμε τώρα. Όχι, να τον απαξιώσουμε. Δεν το λέω. Ήθελα να βγω και χθες, αλλά χθες γίνονταν χαμός από τις γραμμές. Θα το έλεγα και χθες. Δεν το λέω σήμερα επειδή βγήκε και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Ήταν λίγος για τον Άρη. Και φάνηκε και σήμερα επιπλέον το τι είπε. Δηλαδή, αυτός το διπλό με στην Ατλέτικο και με συνέδρα μας δεν τα είχε δει που μας σύγκρινε με τη Λεγκανιέ. Να είσαι καλά. Εκτός πραγματικότητας είναι ο Ερέρα. Είτε είναι στην Ισπανία είτε είναι στην Ελλάδα. Και θα αποδειχτεί και στον επόμενο, όποιος και αν είναι αυτός, που σίγουρα θα είναι καλύτερος από τον Ερέρα. Αθήνα που μένεις. Θα αποδειχτεί. Ναι, αν και πιστεύω και που είπες πριν για ότι θα χρειαζόμαστε 2-3 προσθήκες για Ευρώπη. Για Ευρώπη Γενάρη. Και χωρίς προσθήκες πηγαίνουμε. Με 2-3 πάμε για πολύ παραπάνω για μένα. Θα είσαι τη Δευτέρα στο μάτς. Όχι, γιατί είμαι στην Αθήνα. Βασικά, με τον Απόλλωνα λες. Στην Αθήνα παίζουμε. Λογικά θα πάω, ναι. Ωραία. Είχα ανέβει και με τον ΠΑΟΚ και με τον Λεβαδιακό. Μάλιστα. Και με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Για να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ολοκληρώσαμε. Έτοιμος είσαι, τελειώσαμε. Να φύγουμε. Πού θες να πας, φίλε? Έχουμε και δουλειές. Ωραία. Πάρε τώρα του κυρίου Σάβα αυτά που είπε. Έτσι. Άκουσε τα ξανά, να μαθαίνεις. Για ποιο πράγμα? Αφού όλα όσα είπε ο κύριος Σάβας. Για σένα. Ειδικά αυτά για μένα. Δηλαδή σε 20 χρόνια θα βγεις και εσύ η δική μου αντίστοιχη εκπομπή και θα. Όχι. Όχι, δεν θα βγεις. Των παιδιών σου. Των ποιον? Των παιδιών σου. Ποιον παιδιών μου? Αυτό που θα κάνεις. Α, ναι, θα έχω το κι εγώ τότε τα δικά μου παιδιά. Ναι, ναι. Θα κάνει εκπομπή με τον Χρήστο. Σωστό. Διευθυντή προσωπικού του Λίμπερο του 2073. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Από το πρωί. Με προπονητή χωρίς. Σου είπα προπονητής. Ναι, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί. Θα στον τυλίξω και θα στον φέρω. Πάω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μπορεί να μην χρειαστεί να πας αεροδρόμιο. Στα Μάλγαρα. Σωστό και αυτό. Γεια σας.